Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε μπατζίνα. Μία παραδοσιακή συνταγή που φτιάχνεται κυρίως στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Σαν βάση έχει το κολοκύθι και το τυρί. Είναι μία πίτα χωρίς φύλλο που τρώγεται συνήθως το πρωί αλλά και όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την μπατζίνα θα χρειαστούμε 1 κιλό κολοκύθια, αλάτι, πιπέρι, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι δυόσμο, 2 κουταλιές της σούπας βασιλικό, 4 αυγά μεσαία, 400 γραμμάρια φέτα, ξύσμα από ένα λεμόνι, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλάκι του γλυκού, baking powder, 20 γραμμάρια καλαμποκάλευρο για το ταψί και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ, πολύ, πολύ απλά. Αυτή η πίτα θέλει πολύ νόστιμα κολοκυθάκια. Όσο πιο νόστιμα τα κολοκυθάκια, τόσο πιο νόστιμη η πίτα. Βέβαια, θέλουμε και καλή φέτα, θέλουμε και καλά μυρωδικά. Αλλά θα σας τα πω στη συνέχεια. Λοιπόν, έχω τα κολοκύθια εδώ, τα έχω πλύνει πολύ καλά απ' έξω και φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε μαζί με τη φλούδα. Κόβουμε τις άκρες εδώ, αυτά που δεν τρώγονται δηλαδή. Πώς λέγεται το κολοκύθι στα αγγλικά, Διονύση? Δεν ξέρεις. Πώς λέγεται η μελιτζάνα στα αγγλικά? Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο Διονύσης δεν έχει ιδέα για το πώς λέγονται τα λαχανικά σε ξένες γλώσσες. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί ξέρει πώς λέγονται όλα στα ελληνικά και ξέρει να τα χρησιμοποιεί. Τις καλύτερες συνταγές θα τις φάτε πάντα στο σπίτι του Διονύση. Τώρα, πάμε να τρίψουμε τα κολοκύθια μας. Στο χοντρό τρίφτη του τυριού θα τρίψουμε όλα μας μα όλα μας τα κολοκύθια. Δεν θα πάρει παραπάνω από 5 λεπτάκια. Οπότε υπομονή, 5 λεπτά να τρίψουμε τα κολοκύθια μας. Η μπατζίνα είναι παραδοσιακή πίτα χωρίς φύλλο. Την φτιάχνουν κυρίως στη Θεσσαλία, στην περιοχή της Καρδίτσας. Αλλά τη βρίσκουμε με μικρές παραλλαγές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το όνομά της το πήρα από το εγωπρόβιο σκληρό τυρί Μπάτζος. Αρχικά δεν είχε κολοκύθι, γινόταν από αλεύρι, τυρί, γάλα και αυγά. Λοιπόν, και το τελευταίο μας κολοκυθάκι είναι έτοιμο. Δεν είναι παραπάνω από 5 λεπτάκια. Μπορείτε να μαθαίνετε αγγλικά εκείνη την ώρα ή να σκέφτεστε άλλα πράγματα που μπορεί να τυχαίνουν στη ζωή σας να συμβαίνουν εκείνο το διάστημα. Γενικά, μην αφήσετε αυτό το χρόνο να πάει χαμένος στα 5 λεπτά. Κάντε κάτι εγκεφαλικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για να πετύχει η μπατζίνα μας είναι να βγάλουμε όση περισσότερη υγρασία γίνεται από τα κολοκύθια μας. Άρα, παίρνουμε αλάτι, ρίχνουμε στα κολοκύθια μας εδώ και σε περίπτωση που βάλετε άνηθο στη συνταγή σας. Εγώ δεν βάζω άνηθο στην μπατζίνα γιατί σκεπάζω όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Δεν μου αρέσει. Σε κάποιους αρέσει πάρα πολύ ο άνηθος. Θα το βάλετε τώρα τον άνηθο. Μαζί με το αλάτι και μαζί με το κολοκύθι και θα αφήσετε να αρωματιστεί πάρα πολύ εσωτερικά και ουσιαστικά να μην είναι τόσο έντονος. Γιατί μαζί με το αλάτι, όταν φύγουν και τα ζουμιά, ο άνηθος θα γίνει πιο ήπιος, πιο άπαλος. Εγώ δεν θα βάλω άνηθο, επαναλαμβάνω. Αλλά άμα θα βάλετε άνηθο, το βάζουμε τώρα ψιλοκομμένο και τα αφήνουμε να κάτσει λίγο με το αλάτι. Καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο, φίλε Διονύση, να αφήσουμε τουλάχιστον 20 λεπτάκια μαζί με το αλάτι εφού ανακατέψουμε για να μπορέσει να βγάλει περισσότερη εργασία. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε χρόνο για τέτοια πράγματα. Οπότε πάρτε, τρίψτε το αλάτι εδώ μαζί με τα κολοκύθια. Και ήδη με το που πέσει το αλάτι πάνω στα κολοκύθια, βλέπουμε ότι αρχίζουν να βγάζουν εργασία. Η μητέρα μου ξέρω ότι τα κολοκύθια παίρνει και τα στίβει με τα χέρια. Όταν κάνει κολοκύθια και φταίει, δύσκολα τα υπόλοιπα. Αυτός ο τρόπος, χωρίς να θέλω να θίξω τη μαμά μου, δεν είναι αρκετά αποτελεσματικός γιατί το περισσότερο νερό δεν φεύγει. Ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία είναι να πάρουμε μια πετσετούλα και δεν χρειάζεται να βάλουμε όλη την ποσότητα. Θα πάρω και θα βάλω ίσα ίσα μια χούφτα εδώ. Θα πάρω έτσι όπως είναι. Το πρώτο δεν θα φανεί ότι θα βγάλει νερό γιατί το περισσότερο θα μείνει πάνω στην πετσέτα. Αλλά πάλι θα βγάλει, κοιτάξτε. Στίβουμε καλά. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε το κολοκύθι από μέσα και το βάζουμε στον μπολ. Δεν θέλουμε να στύψουμε τελείως. Να μείνουν λίγα ζουμάκια, αλλά δεν θέλουμε να μείνουν πάρα πολλά ζουμάκια. Θα δείτε στο τέλος πώς θα μείνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ξαναβάζουμε εδώ λίγα κολοκύθια. Λίγα-λίγα. Πάρτε το χρόνο σας, πετσετούλα. Και κοιτάξτε τώρα. Είναι κανονικά σαν να έχουμε ανοίξει τη βρύση και να βγάζει πράσινο νεράκι. Λοιπόν, βγάζουμε και αυτό το κολοκύθι και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ και εδώ. Τώρα θα σας κάνω μια σημαντική ερώτηση. Για ποιο λόγο θέλουμε να βγάλουμε την περισσότερη υγρασία από αυτή την πίτα? Ποιος μπορεί να μου πει? Για να μας βγει η πίτα σφιχτή, δηλαδή. Ωραία, μπορούμε να βάλουμε παραπάνω αλεύρι και να σφίξει. Yeah. Αναλογικά θα σου πω ότι με αυτό εδώ πέρα το νεράκι περίπου που βλέπω, αν βάζαμε 100 γραμμάρια αλεύρι παραπάνω, θα έσφιγγε το ζυμάρι μας. Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι δεν θέλουμε να βάλουμε πολύ αλεύρι. Όσο λιγότερο αλεύρι βάλουμε, τόσο πιο ποιοτική και γευστική θα βγει η πίτα μας. Οπότε όλο αυτό το νερό θα ήθελε πολύ αλεύρι. Και εμείς δεν θέλουμε αλεύρι,
Θέλουμε κολοκύθι. Τώρα, έχουμε το κολοκύθι μας εδώ και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα αρωματικά. Οπότε αυτό που μου αρέσει πολύ να βάζω είναι το συγκεκριμένο αρωματικό που βλέπετε εδώ πέρα, που είναι τι, Διονύση? Δυόσμος. Ωραίος. Και δεν το λυπόμαστε. Ο δυόσμος έχει την ιδιότητα πραγματικά με το κολοκύθι να δένουν υπέροχα. Κοιτάξτε πόσο. Έχω κόψει αρκετή ποσότητα. Και άλλο τόσο να θέλετε να βάλετε, βάλτε. Δεν μας πειράζει. Τι άλλο αρωματικό θα πήγαινε, φίλε Διονύση? Βασιλικός. Ωραίος. Βασιλικό δεν θα έβαζα, να σου πω την αλήθεια, αλλά τώρα που το είπες, θα βάλω, γιατί ο βασιλικός ταιριάζει υπέροχα. Θα έβαζα θυμάρι, αλλά θεωρώ ότι ο βασιλικός είναι ακόμα καλύτερο σαν εκδοχή, φίλε Διονύση. Συγχαρητήρια, 10 points. Μπράβο. Μπορούμε να βάλουμε και φρέσκο κρεμμυδάκι ή κρεμμύδι, αλλά εγώ δεν θέλω, θέλω να την κάνω όσο πιο απλή γίνεται. Λοιπόν, δυόσμο, βασιλικό, θα ρίξω μέσα τα αυγά μου. Και ξέρετε, επειδή αυτή είναι έτσι μια παραδοσιακή χωριάτικη πίτα, ας πάρουμε βιολογικά αυγουλάκια τώρα για να μυρίζει έτσι ωραία η πίτα. Σας αρέσει. Θέλουμε 200 γραμμάρια σύνολο αυγά. Άμα πάρετε τα μεγάλα αυγά, θα βάλετε λιγότερο. Και θα σπάσω τη μισή φέτα μου μέσα, χοντρά κομμάτια. Μην την κάνετε θρύψη, αλλά και δεν φαίνεται. Όπως είναι να φαίνεται στην πατζίνα φέτα. Αυτό που θα κάνω εγώ σαν touch και θα σας αρέσει και εσάς πάρα πολύ, είναι να βάλετε ξύσμα από ένα λεμόνι. Γενικά, οπουδήποτε βάζω χόρτα, σπανάκια, κολοκύθια, πράσινα γενικά, βάζω ξύσμα από λεμόνι που γιώνει τη γεύση, αλλά δεν θα βάλουμε χυμό από λεμόνι. Γιατί δεν βάζουμε χυμό? Θα γίνει όξινο. Όχι, δεν θα γίνει όξινο. Θα μαυρίσει το κολοκύθι μας. Δεν θέλουμε. Ανακατεύουμε λίγο εδώ. Πρώτα απ' όλα τα αυγά μας να ανακατευτούν πολύ καλά. Έχουμε βάλει τη φέτα. Έχουμε ρίξει αλάτι στα κολοκύθια, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί λίγο ακόμα αλατάκι. Βάζουμε λίγο ακόμα αλάτι και πιπέρι. Δεν είναι πολύ εύκολο. Αλάτι, πιπέρι. Και βέβαια το ξύσμα λεμόνι. Λοιπόν, τώρα προσθέτουμε μέσα το λαδάκι μας. Θέλω να πάρετε την καλύτερη ποιότητα ελαιόλαδο για να ρίξετε μέσα. Όσο πιο καλό το ελαιόλαδο, τόσο πιο ρωστιμή πίτα. Είναι τόσο απλή, ουσιαστικά όλα μας τελικά πρέπει να είναι άριστα. Και το τελευταίο υγρό μας υλικό που θα ρίξουμε, το γιαουρτάκι μας. Στραγγιστό γιαούρτι, να σφίξει πίτα. Το ρίχνουμε μέσα, σαν συνταγή, έτσι όπως φτιάχνεις, που δεν χρειάζεται όντως να μετράς, να ζυγίζεις, να κάνεις μίξερ, πράγματα από το ένα το άλλο, διαδικασίες, ανοίγματα. Πρέπει όλα σαν διαδικασία, είναι τόσο αστεία. Τώρα, όπως βλέπετε, είναι υγρό. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δέσουμε. Παραδοσιακά βάζουν μίξ από καλαμποκάλευρο αλεύρι μέσα για να σφίξει, αλλά εμένα το καλαμποκάλευρο δεν μου αρέσει μέσα στο μείγμα, μου αρέσει το καλαμποκάλευρο γύρω-γύρω. Γι' αυτό το λόγο θα σεμιζάρουμε το ταψί με καλαμποκάλευρο. Μου αρέσει να βάζω αλεύρι, να βγαίνει ατόφιο το κομμάτι μέσα και γύρω-γύρω θα κάνει κρούτσου-κρούτσου και θα πάρει τη γεύση από το καλαμποκάλευρο. Οπότε, αλεύρι μπέικιν μαζί, ανακατεύουμε. Αλλά ανακατέψει το μπέικιν να πάει παντού. Ρίχνουμε στο αλεύρι. Και δεν θέλει πολύ ανακάτεμα, ίσα ίσα ανακατεύουμε να δέσουν τα υλικά μας, να σφίξει το μείγμα και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα. Αυτές οι συνταγές, πού να τις βρεις? Τέτοιες συνταγές δεν έχουν στο εξωτερικό. Οι πίτες που έχουν οι περισσότερες είναι πολύ έτσι έντονες, με πολλά ζυμάρια, πολύ βαριές πίτες με βούτυρα, κρέμες, κρέατα, λιπαρά. Σκεφτείτε στην Αγγλία το παραδοσιακό ζυμάρι που φτιάχνουν όλες αυτές τις πίτες. Τις φτιάχνουν με λίπος από αρνί. Δεν έχουν ελαιόλαδο. Κανείς δεν έχει ελαιόλαδο. Οπότε δεν μπορούν να μαγειρέψουν ωραία και εμείς μαγειρεύουμε καλύτερα από όλους. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αλλά επειδή έχω ταξιδέψει πολύ, έχω δουλέψει έξω, πραγματικά την ομορφιά και την οστιμιά της ελληνικής κουζίνας δεν τη βρίσκεις πουθενά. Τώρα, ελαιόλαδο. Στο ταψί μας, εδώ. Φροντίζουμε να πάει παντού. Το κάνω έτσι όπως το κάνουν οι γιαγιάδες. Εδώ. Και θα ρίξω το καλαμποκάλευρο, όπως σας είπα. Ρίχνουμε το καλαμποκάλευρο. Και κοίταξε τι θα κάνω. Θα ρίξω και μία πρέζα αλάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ μαζί με το καλαμποκάλευρο. Τώρα, πρέπει να ρίξω όλο το μείγμα μέσα. Πώς το ρίξω, Παναγία μου? Να πάρω μαρίς. Η γιαγιά δεν θα έπαιρνε μαρίς. Ξύλινη κουτάλα θα πάρει η γιαγιά, οπότε θα πάρω κι εγώ μια ξύλινη κουτάλα. Ξύλινη κουτάλα στο e-shop η γιαγιά δεν μπορεί να βρει να πάρει, αλλά ούτε να μπει στο e-shop. Αλλά άμα τύχει η γιαγιά και μπει στο e-shop μας, να ξέρει ότι έχουμε και ξύλινες κουτάλες. Λοιπόν, ρίχνουμε όλο το μείγμα. Παναγία. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι το μέγεθος του ταψιού. Έχω 30x40. Όλο το ζυμάρι που σας έχω δώσει είναι για αυτό το ταψί. Σε περίπτωση που έχετε μεγαλύτερο ή μικρότερο, πρέπει να αλλάξετε τη συνταγή. Δεν θέλουμε η βατζίνα μας να βγει ούτε πολύ χοντρή, ούτε πολύ λεπτή,
γιατί θα αλλάξει ο χρόνος ψήσματος. Θα ψήσετε μόλις 40 λεπτάκια στο φούρνο, οπότε θέλω το μείγμα να είναι κάπως έτσι. Τώρα να δώσω ένα μυστικό στη γιαγιά, να μην το δώσω. Θα μου επιτρέψεις, γιαγιά που με βλέπεις, να σου δώσω ένα μυστικό. Σε περίπτωση που ταλαιπωριέσαι να ανοίξεις το ζυμάρι από τη μία άκρη ως την άλλη, γιατί όπως βλέπεις το ζυμάρι μας έχει βγει σφιχτό, δεν έχει βγει πάρα πολύ ζουμερό. Λίγο νεράκι στα χέρια, λίγο λαδάκι. Και απλώνεται με λαδάκι για να μπορέσει να πάει παντού. Τώρα θα σου το δείξω. Κοιτάξτε. Εδώ. Πάει αυτό. Λαδάκι, χέρι. Αυτοί είμαστε. Ήρθε η ώρα για μασάζ. Βέβαια, που θέλετε να είναι πιο ρουστικ, μπορείτε να το κάνετε πιο ρουστικ να φαίνεται. Για να τα απλώσετε εδώ. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα να σπάσουμε λίγο ακόμα φέτα, την υπόλοιπη φέτα από πάνω. Μεγάλα κομμάτια. Και να πλένω λίγο τα χέρια μου. Εδώ πέρα θέλω πραγματικά να δω τη φαντασία σας να οργιάζει μετά από την πρώτη φορά που θα φτιάξετε τη συνταγή και θέλω να ρίξετε από πάνω. Δυόσμο, βασιλικό, ελαιόλαδο, μπορείτε να ρίξετε ντοματίνια, μπορείτε να ρίξετε ιές, μπορείτε να ρίξετε ό,τι θέλετε. Γενικά η βάση είναι αυτή, μπορούμε από πάνω να βάλουμε ό,τι toppings θέλουμε. Εγώ το μόνο που θα ρίξω σαν πρώτη φορά που κάνουμε μπατζίνα είναι λίγο λαδάκι. Χρειαζόμαστε λάδι στη συνταγή, μην το λυπηθείτε. Εντάξει. Ο φούρνος μου είναι στους 180 βαθμούς, ψήνω για 40 λεπτά και σε 40 λεπτά τρώμε. Οπ. Και... Οπ. Και η μπατζίνα μας είναι έτοιμη, ήρθε η ώρα να κόψουμε και να σερβίρουμε. Θέλω να δω αν βγαίνει από το ψί. Να προσπαθήσω. Κόψουμε σε κομμάτια, θα κόψω μικρά κομμάτια, εδώ. Κοιτάξτε πόσο αφράτη είναι, πόσο τέλεια είναι, πόσο ισορροπημένη είναι, πόσο τραγανή απ' έξω και συγχρόνως μέσα πάρα πολύ αφράτη. Να κόψω εδώ ή στα τρία. Στα τρία. Είναι πολύ ο κόσμος, λέει στα τρία. Λοιπόν, έχετε δίκιο, είναι πολύ ο κόσμος, στα τρία. Οπότε βγάζουμε 4, 8, 12 ωραία κομμάτια μπατζίνας μέσα. Είναι πάρα πολύ αφράτη, πάρα πολύ σεξι και θα τη στήσω εδώ. Ωραία και όμορφα. Τέλεια. Τέλεια. Κοιτάξτε από κάτω το καλαμποκάλευρο πόσο ωραία κρούστα έχει κάνει. Και εδώ. Και εδώ. Ξαναλέω από μυρωδικά, άμα θέλετε να βάλετε οπωσδήποτε άνηθο μπορείτε. Αλλά εγώ προτιμώ να την κάνω χωρίς άνηθο, με δυόσμο και βασιλικό. Και δυστυχώς δεν χωράνε δύο κομμάτια πάνω στο ξύλο κοπής. Ποιος θα τα πάρει? Για την μπατζίνα. Τρίβουμε με την χοντρή πλευρά του τρίφτη τα κολοκύθια και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Ρίχνουμε αλάτι και ανακατεύουμε πιέζοντας με τα χέρια για να βγάλουν την υγρασία τους. Βάζουμε τα τριμμένα κολοκύθια σε μία πετσέτα, στίβουμε για να φύγει η υγρασία και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τον δυόσμο, τον βασιλικό, τα αυγά, τη μισή φέτα σπασμένη, το ξύσμα από το λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο και το γιαούρτι. Ρίχνουμε το αλεύρι μαζί με το baking powder και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Λαδώνουμε ένα ταψί 30x40 εκατοστά και πασπαλίζουμε με καλαμποκάλευρο και αλάτι. Απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα της πίτας με λαδωμένα χέρια. Προσθέτουμε από πάνω την υπόλοιπη φέτα σπασμένη, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Αφού ψηθεί, κόβουμε την μπατζίνα σε κομμάτια και σερβίρουμε. Καλή σας όρεξη, γεια σας. Η μπατζίνα μας είναι αυτή. Δεν υπάρχει. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Είναι αφράτη, γεύεσαι το κολοκύθι, γεύεσαι τα μυρωδικά, γεύεσαι τη φέτα, γεύεσαι τα πάντα και είναι ακριβώς αυτή η μπατζίνα που θα ετοιμάσετε κι εσείς. Μόλις τη φτιάξετε, να μου στείλετε φωτογραφίες. Και να μου κάνετε και ένα...